Για πάμε τώρα στα ωραία που ομονοήσαμε και οι δύο ότι γίνονται στην άλλη πλευρά. Θεωρείς ότι, δεν ξέρω τώρα αν είναι υπερβολή αυτό που θα ρωτήσω, ότι μετάνιωσε ο κύριος Μητσοτάκης για τα δύο πρόσωπα τα οποία έχει θέσει σε κομβικά υπουργεία. Γιατί και οι δύο έχουν κάνει, αν δεν έχουν βάλει αυτογκόλ, έχουν κάνει πάντως μεγάλη πολιτική γκάφα. Ναι, δεν νομίζω ότι μετάνιωσε και δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να διερμηνεύσω τι αισθάνεται ο Πρωθυπουργός. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν υπάρχει υπουργικό συμβούλιο που οι υπουργοί να μην κάνουν κάποια φάλτσα, κάποια λάθη, κάποια... Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώς δύο λάθη μαζεμένα σε 15 μέρες, σε μια περίοδο... Σε 15 μέρες, σε μια εβδομάδα, σε 15 μέρες. Δηλαδή το ένα 15 έγινε... 15 μέρες η κυβέρνηση, θέλω να πω, ναι. Ναι, ναι. Το ένα για τον κύριο Φλωρίδη πριν καν ψηφιστεί η κυβέρνηση, πριν καν πάρει ψήφο εμπιστοσύνη στην κουβέντα για τις προγραμματικές. Το άλλο έγινε με τον κύριο Μηταράκη δύο μέρες μετά τη λήψη αυτής των προγραμματικών. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Εγώ δεν νομίζω ότι μετάνιωσε ή δεν μετάνιωσε. Ο Μητσοτάκης έχει ένα κοιτάπι που λέμε εμείς, ένα χαρτί που σημειώνει τα υπέρ και τα κατά κάθε βουλευτή, κάθε υπουργού κυρίως. Και όταν κρίνει ότι πρέπει να έρθει η ώρα του ανασχηματισμού, βλέπει τα υπέρ και τα κατά, όπως τα ενημερώνει με κάθε ευκαιρία και παίρνει τις αποφάσεις. Και τώρα πλέον υπάρχουν τα κομπιούτερ, δεν υπάρχουν τα χαρτιά που μπορούν να χαθούν τα χαρτάκια αυτά. Τώρα υπάρχουν τα αρχεία που είναι μέσα στα λάπτοπ, δεν χάνεται τίποτα πλέον. Δεν χάνεται τίποτα, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Μηταράκης δημοσιοποίησε ένα θέμα με λάθος τρόπο. Δεν νομίζω ότι ήταν διαφορά πολιτική. Δηλαδή, ο Μηταράκης, αν δει κανείς τις δηλώσεις του, δεν είπε ποτέ για κατάργηση της Πανεπιστημίου. Τη λέξη κατάργηση δεν την είπε. Τουλάχιστον εγώ δεν την άκουσα. Δεν ξέρω αν την είπε κάπου που δεν υπήρχε κάμερα και δεν το ξέρω. Πολλοί λένε ότι αυτό εννοήσε. Δεν μπορεί να μην το είπε ευθέως, αλλά αυτό εννοήσε. Λέω. Εντάξει, τα λόγια φαντάζομαι τα μεταφράζουμε όλοι με τον τρόπο. Ότι εντάσσεται η πανεπιστημιακή αστυνομία στην κανονική, στην Ελλάς. Και θα φέρουν όπλο. Κάτι που δεν είχαν μέχρι τώρα, έτσι. Κάτι που δεν είχαν μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν και το πολιτικό αλλά και το επικοινωνιακό πρέπει να το προσέξει η κυβέρνηση και ειδικά η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι έχει παράδοση στην κακή επικοινωνιακή διαχείριση. Δηλαδή κάποιοι υπουργοί, κάποια στελέχη γενικότερα, δεν λέω αν είναι υπουργοί, κάποτε ήταν υπουργοί, μπορεί να είναι τώρα, πρώην κτλ. Κάποια άλλη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας περισσότερο νομίζουν ότι μετράει η ουσία και λιγότερο μετράει η επικοινωνία. Δεν θα διαφωνήσω ότι η ουσία μετράει, αλλά μια κακή επικοινωνία μπορεί να σου δημιουργήσει, ή κακός τρόπος που εκφέρεις αυτό που θες να πεις, μπορεί να σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα, καλή ώρα, πανεπιστημιακή αστυνομία, και μετά να τρέξεις να μαζέψεις αυτά και χάνεται η ουσία.